Γεια χαρά σε όλους. Πρέπει να περπατάω όταν με πονάει η μέση? Η απάντηση είναι εξαρτάται. Από τι εξαρτάται? Μα φυσικά από το πώς προχωράνε τα συμπτώματά μας κατά τη διάρκεια της βάδισης. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί την ώρα που ξεκινάω να περπατάω να με πονάει αρκετά η μέση μου ή να υπάρχουν και συμπτώματα στο πόδι. Εάν αυτά τα συμπτώματα συνεχίζουν ακάθεκτα, ούτε μειώνονται ούτε αυξάνονται, τότε το πιο πιθανό είναι ότι η βάδιση δεν μας ενοχλεί ιδιαίτερα. Εάν όμως τα συμπτώματα μειώνονται, δηλαδή όσο περπατάω αρχίζω να νιώθω καλύτερα, να νιώθω ότι είμαι λιγότερο σφιχτός, ότι τα συμπτώματα μου φεύγουν από το πόδι και ανεβαίνουν προς τα πάνω ίσως, αυτό είναι κάτι θετικό και σημαίνει ότι η βάδιση μας βοηθάει αρκετά. Αντίθετα, εάν όταν ξεκινάω να περπατήσω μετά αυξάνονται τα συμπτώματά μου ή εκεί που πονούσα μόνο στη μέση αρχίζω να βγαίνουν τα συμπτώματά μου και προς το γοφό ή προς το γόνατο, τότε έχουμε πρόβλημα. Αν όμως ξεκινάω να περπατάω και τα συμπτώματά μου αυξάνονται ή έρχονται στο πόδι, στο γόνατο, στο γοφό ενώ δεν είχα, τότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έτσι καμπανάκι ότι η βάδιση δεν μας βοηθάει και δεν πρέπει να την κάνουμε ακόμα και αν μας την έχουν συστήσει. Προσοχή όμως με μία μεγάλη λεπτομέρεια εδώ. Περπατάμε. Πόσο περπατάμε? Περπατάω 1 μέτρο? Περπατάω 1 χιλιόμετρο? 5 χιλιόμετρα? Ποιος κρίνει κατά πόσο τελικά η άσκηση, η βάδιση μας βοηθάει ή όχι? Μα φυσικά το σώμα μας. Αν ξαφνικά πω ότι εγώ δεν περπατάω καθόλου, αλλά σήμερα θα ξεκινήσω να περπατάω και πάω και κάνω 2 χιλιόμετρα, αυτή η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τον πόνο στη μέση ή στο πόδι, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι η βάδιση αυτή καθεαυτή είναι αρνητική για το σώμα μας. Άρα αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και εδώ να ακούσουμε το σώμα και να ξεκινήσουμε σταδιακά. Δεν ξεκινάμε αμέσως τα χιλιόμετρα. Πάμε αργά και σταθερά. Πώς θα κάνουμε αυτή την προσαρμογή? Μία συμβουλή που αναφέρω και μέσα στο βιβλίο μου «Η μυοσκελετική υγεία μέσα από τα μάτια της πρόληψης» είναι η εξής. Λέω λοιπόν στο βιβλίο. Δες πώς είναι η απόσταση που μπορείς να διανύσεις χωρίς να σταματήσεις, χωρίς να διακόψεις αυτή τη διαδικασία και χωρίς πόνο φυσικά. Για παράδειγμα, όταν πας στο σούπερ μάρκετ που έχει μια συγκεκριμένη απόσταση, χρειάζεται να σταματήσεις στη διαδρομή για να ξεκουραστείς ή για να ξεπονέσεις, να το πω λίγο έτσι, ή μπορείς να πας κατευθείαν. Αν αυτή η απόσταση είναι για παράδειγμα 500 μέτρα, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτά τα 500 μέτρα πιθανότατα να μπορείς να τα κάνεις με άνεση. Άρα ξεκινάς από εκεί. Έχεις αυτό ως σημείο αναφοράς σου. Αν χρειάζεται να καθίσεις σε ένα παγκάκι για να ξεκουραστείς, να ηρεμήσεις και μετά να συνεχίσεις, παίρνεις την απόσταση που μπορείς να κάνεις μέχρι εκεί που δεν πονάς. Είναι η απόσταση μέχρι το παγκάκι, είναι λίγο πριν το παγκάκι. Υπολογίζεις είτε σε χρόνο είτε σε απόσταση και λες θα περπατήσω τόσο και σιγά σιγά θα αυξάνεις. Άλλο ένα σημαντικό κριτήριο είναι η ταχύτητα με την οποία θα πηγαίνεις. Κάποιοι άνθρωποι περπατάνε αρκετά γρήγορα και δεν μπορούν αργά. Κάποιοι άνθρωποι περπατάνε αργά και δεν μπορούν γρήγορα. Πάλι θα επιλέξεις ένα ρυθμό που ταιριάζει σε σένα, στη σωματοδομή σου, στην διάθεσή σου και στα χαρακτηριστικά του σώματός σου. Αν επιλέγεις να πηγαίνεις για περίπατο με παρέα, τότε θα πρέπει και η παρέα σου να σε ακολουθεί με τον ίδιο τρόπο. Όχι εσύ να αυξάνεις το βήμα σου για να μπορέσεις... Όχι εσύ να αυξάνεις το βηματισμό σου για να προφτάσεις το φίλο σου ή τη φίλη σου. Γιατί αυτό θα προκαλέσει πρόβλημα μεγάλο στη μέση και το έχω δει πάρα πολύ στην πρακτική μου. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, ναι, μπορείς να κάνεις περίπατο, μπορείς να περπατάς και σε πονάει η μέση με την προϋπόθεση ότι τα συμπτώματα μειώνονται όταν κάνεις. Ναι, μπορείς να περπατάς αρκεί να επιλέγεις διαδρομή η οποία είναι, ξέρεις ότι σε απόσταση ή σε χρόνο δεν σου προκαλεί πόνο. Και ναι, μπορείς να περπατάς με την προϋπόθεση ότι ακολουθείς μία συγκεκριμένη ταχύτητα που δεν σου προκαλεί συμπτώματα. Και επίσης ένα ακόμα hint τελευταίο είναι ότι χρειάζεται να επιλέγεις διαδρομές που τις έχεις ξανακάνει.
Για παράδειγμα, αν συνήθως περπατάς σε ευθύ δρόμο, δεν θα πας να κάνεις ανηφόρα ή να ανέβεις ένα βουνό, ένα λόφο, δεν θα πας στην φύση δηλαδή, και το αντίθετο. Πολλά περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου, όχι μόνο για τη βάδιση, αλλά και για κάθε τύπο άσκηση που επιλέγετε να κάνετε ως πρόληψη, αλλά και στην περίπτωση που έχετε πόνο. Δείτε τα σχόλια του βίντεο για το πώς μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο. Τα λέμε και πάλι σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους!